Διαβάζουμε με τη χάρη του Κυρίου μας από την σελίδα 659. Σελίδα 659. Προφήτης Ισαΐας, νη κεφάλαιο, 10 εδάφιο. 659 σελίδα, Ισαΐας, νη 10. «Τις είναι μεταξύ σας ο φοβούμενος των Κύριων, ο υπακούων εις την φωνήν του δούλου αυτού, ούτως και αν περιπατεί εν σκότη και δεν έχει φως, ασταρεί επί το όνομα του Κυρίου και ας επιστηρίζεται επί τον Θεόν αυτού. Ιδού πάντες σεις οι ανάπτοντες, πυρ, και περικυκλούμενοι με σπινθήρας, περιπατείτε εν το φωτί του πυρός σας και δια των σπινθήρων τους οποίους εξύψατε. Τούτο σας έγινε υπό τη χειρός μου, εν λύπη θέλετε, κοίταστε. Αμήν». Σε έχει δόξα το όνομα του Κυρίου μας. Για ακόμη μια φορά, ο λόγος του Κυρίου μας έχει να μας πει εξαιρετικά ενδιαφέροντα και ωφέλιμα πράγματα, εκείνα τα πράγματα που βοηθούν στο να απαλλαχθούμε από εσφαλμένες αντιλήψεις και να οδηγηθούμε εκεί όπου η ψυχή μας αναπαύεται και δεν είναι άλλος αυτός ο τόπος και αυτό το μέρος παρά η κοινωνία μας με το Θεό, η συνάντησή μας μαζί Του. Διερωτάται ο προφήτης, αλλά στην ουσία ο Κύριος δι' Αγίου Πνεύματος μέσα από τον προφήτη. Τι είναι μεταξύ σας ο φοβούμενος των Κύριων, ο υπακούων εις την φωνή του δούλου αυτού? Ψάχνει λοιπόν ο Θεός διαρκώς να βρει ανθρώπους να επικοινωνήσει μαζί τους και να μπορέσει να συνεννοηθεί. Ψάχνει ανθρώπους να τους μιλήσει, να τους οδηγήσει για να είναι ευτυχής. Ψάχνει ανθρώπους για να συνεργαστεί μαζί τους και να γευθούν πάνω τους, μέσα τους και στη ζωή τους τη δύναμη του Αγίου Πνεύματος, τις ενέργειες του Θεού, τις θαυμαστές Του επεμβάσεις και εκβάσεις. Συνεργάτες, συνομιλητές ψάχνει να βρει ο Θεός. Ανθρώπους που να έχουν διάθεση να έρθουν σε κοινωνία μαζί Του, υιοθετώντας μια συγκεκριμένη γραμμή, την οποία όμως Εκείνος την χαράζει και όχι άνθρωποι. Ποιος είναι μεταξύ σας, υπάρχει κάποιος μεταξύ σας ή υπάρχουν έστω κάποιοι, έστω και λίγοι μεταξύ σας που να φοβούνται τον Κύριον? Τι είναι μεταξύ σας ο φοβούμενος τον Κύριον? Όταν μιλάμε για φόβο Θεού δεν μιλάμε για ένα ενδεχόμενο αστροπελέκι που μπορεί να πέσει στο κεφάλι μας επειδή είμαστε άνθρωποι με ελαττώματα. Όταν μιλάει ο Λόγος του Θεού για φόβο Θεού, μιλάει για την ευαισθησία που τυχόν μπορεί να έχει κάποιος άνθρωπος, μη τυχόν και λυπήσει κάποιον ο οποίος προσέφερε τα πάντα για αυτόν. Μη τυχόν και διαρρήξει τη σχέση του μαζί του, μην κάνει κάτι και λυπήσει και στενοχωρήσει και πονέσει ένα πρόσωπο το οποίο έχει αποδείξει ότι νοιάζεται ανιδιωτελώς. Τι είναι μεταξύ σας ο φοβούμενος τον Κύριο? Ποιος είναι αυτός που έχει έναν φόβο μη λυπήσει τον Θεό με βάση τις επιλογές του ή τις αποφάσεις του? Ποιος λογαριάζει τον Θεό λίγο πριν αποφασίσει το οτιδήποτε? Ποιος τον λαμβάνει στα σοβαρά υπόψη του? Ποιος δεν επιθυμεί να προπορεύεται αλλά να ακολουθεί των βιβαμάτων του Κυρίου? Ποιος νοιάζεται για κάτι τέτοιο, πραγματικά? Ποιος χάνει τον ύπνο του στο ενδεχόμενο ότι μπορεί να λυπήσει τον Θεό, ξεπερνώντας τον και αδιαφορώντας για το τι ο Θεός έχει ετοιμάσει, επειδή εκείνος αποφάσισε ότι του ταιριάζει το Α ή το Β? Τι είναι μεταξύ σας αυτός που έχει τέτοιου είδους λεπτές ευαισθησίες? Γιατί ο Θεός με ευαίσθητους συνεργάζεται, όχι με ανέστητους.
με ευαίσθητους, αυτούς που έχουν τις ευαισθησίες, μη τυχόν και λυπήσω αυτόν που έδωσε τα πάντα για μένα. Ποιος είναι μεταξύ σας ο φοβούμενος τον Κύριον πρώτον, δεύτερον, ο υπακούων εις την φωνήν του δούλου αυτού. Ποιος είναι ο δούλος? Ο δούλος είναι ο προφήτης, τον οποίον εδώ χρησιμοποιεί ο Θεός για να μεταφέρει ένα μήνυμα. Ποιος είναι αυτός ο οποίος λαμβάνει σοβαρά υπόψη του το γεγραμμένο προφητικό λόγο? Ποιος προσέχει διαρκώς εις αυτόν? Έχομεν βεβαιότερον των προφητικών λόγων, θα πει ο Πέτρος, εις τον οποίον κάμνετε καλά να προσέχετε. Δηλαδή, η προσοχή σας να είναι απορροφημένη στη μελέτη, στην έρευνα του προφητικού λόγου, γιατί εδώ μέσα κάποια στιγμή θα ξεπροβάλλει η απάντηση δια Πνεύματος Αγίου για αυτό που σε απασχολεί. Μέσα εδώ είναι η απάντηση, μέχρι τώρα δεν τη βλέπεις. Θα ξεπροβάλλει όμως η απάντηση, εάν τα μάτια σου και η καρδιά σου είναι στραμμένη στον προφητικό λόγο. Είναι θέμα χρόνου το Πνεύμα το Άγιο να σηκώσει το πέπλο και να δεις την απάντηση σε αυτό το δίλημα στο οποίο έχεις περιέλθει, σε αυτή την αμηχανία. Ποιος είναι μεταξύ σας, λοιπόν, ο φοβούμενος των Κύριων, ο υπακούων εις την φωνή του δούλου αυτού? Ποιος λαμβάνει σοβαρά υπόψη τον προφητικό λόγο? Ποιος πριν αποφασίσει το οτιδήποτε συμβουλεύεται το γεγραμμένο λόγο του Θεού? Ποιος ευθυγραμμίζει την ζωή του? Ποιος έχει την ανάγκη να ευθυγραμμίσει τη ζωή του σύμφωνα με το γεγραμμένο προφητικό λόγο, που είναι το φως που λάμπει στο σκοτάδι? Ποιος όταν βρίσκεται στο σκοτάδι ψάχνει να βρει τη λύση, όχι σε πρόσωπα, σε ενασχολήσεις ή οτιδήποτε άλλο, αλλά στο γεγραμμένο προφητικό λόγο? Ποιος είναι μεταξύ σας που λειτουργεί με έναν τέτοιο ευαίσθητο και πιστό τρόπο? Ποιος έχει αυτή τη διάθεση να επικοινωνήσει μαζί μου στο πλαίσιο, το ασφαλές πλαίσιο που εγώ χαράζω για εκείνον, για να μην πέσει σε παγίδα? Γιατί αλλιώς θα πέσει σε παγίδα. Και ο Θεός δεν θέλει να πέσει σε παγίδα. Ούτως, αυτός δηλαδή που έχει αυτή την ευαισθησία, μη λυπήσει τον Θεό πριν αποφασίσει ή πράξει οτιδήποτε, και τα μάτια του είναι διαρκώς στραμμένα στον προφητικό λόγο, στη μοναδική πηγή να λάβει μήνυμα, αυτός, ο συγκεκριμένος τύπος ανθρώπου, ούτως και αν περιπατεί εν σκότη, ακόμη και αν αυτή τη στιγμή που μιλάμε δεν ξέρει τι πρέπει να κάνει, προς τα που πρέπει να πάει, τι πρέπει να πράξει, και δεν έχει φως, ακόμη και αν αυτή τη στιγμή που μιλάμε δεν έχει λάβει κάποια οδηγία ή κάποιο μήνυμα δι' Αγίου Πνεύματος όσον αφορά το πού ή τι πρέπει να κάνει, επειδή όμως είναι σε αυτή τη λογική του φοβούμενου των Κύριων και να ταινίζουν στον προφητικό λόγο του Κυρίου, ακόμη και αν τώρα αυτή η λογική δεν έχει ξεπροβάλει από αυτή τη λογική κάποιο συγκεκριμένο μήνυμα, αυτός, ακόμη και αν είναι σε αυτή την κατάσταση της άγνοιας, του δεν ξέρω, του πελώριου ερωτηματικού, ασταρεί επί το όνομα του Κυρίου. Το ότι αυτή τη στιγμή δεν σου έχει δοθεί μήνυμα, οδηγία και δεν ξέρεις τι ακριβώς πρέπει να κάνεις, δεν είναι λόγος για να απογοητεύεσαι. Αν είσαι σε αυτή την λογική προσμονής, μια προσμονή που έχει συγκεκριμένα χαρακτηριστικά, οτιδήποτε κι αν κάνω, το κάνω, κι αν θα το κάνω, το κάνω, έχοντας λάβει υπόψη μου μην τυχόν και τον λυπήσω, και για οποιαδήποτε απόφασή μου πριν την πάρω, στρέφομαι και επιμένω να στρέφομαι και μένω στον προφητικό λόγο, θα έρθει η στιγμή που ο Θεός κάτι θα δείξει. Αποκλείεται να μην δείξει κάτι ο Θεός σε έναν τέτοιο τύπο πιστού εξητούντος. Δεν έχεις φως, είσαι στο σκοτάδι, δεν ξέρεις τι να κάνεις, δεν έχεις οδηγία, δεν έχεις αποκάλυψη, έχει θάρρος το Θεό, κάτι θα κάνει.
κάτι έχει ετοιμάσει να σου δείξει στην ώρα του. Ο Θεός για σένα έχει την ώρα του. Να είσαι βέβαιος ότι κάτι έχει ετοιμάσει ο Θεός. Να είσαι βεβαία γι' αυτό. Να έχεις θάρρος στον Κύριο, ιδιαιτέρως όταν δεν ξέρεις τι πρέπει να κάνεις και πού πρέπει να πας. Ασθαρεί επί το όνομα του Κυρίου και ας επιστηρίζεται επί των Θεών αυτού. Δηλαδή, μέχρι να δείξει ο Θεός, κάποια στιγμή θα δείξει, ας εμπιστεύεται τον Θεό κάνοντας υπομονή, γνωρίζοντας πως ο Θεός έχει ετοιμάσει κάτι που ακόμη δεν έχει έρθει η ώρα να το αποκαλύψει. Θα έρθει όμως η ώρα να το αποκαλύψει και μέχρι τότε, αφού εγώ νοιάζομαι μην τον λυπήσω και αφού η καρδιά μου είναι στραμμένη διαρκώς στον προφητικό αψευδή γεγραμμένο λόγο, είμαι βέβαιος ότι έχει ήδη αναλάβει, γιατί είναι αδύνατο να με εγκαταλείψει από τη στιγμή που κινούμε σε μια τέτοια κατεύθυνση μέσα στις αδυναμίες μου. Ας επιστηρίζεται εις Κύριο των Θεών του, ιδιαιτέρως όταν δεν έχει φανερώσει κάτι. Αυτό σημαίνει πως ο Θεός, αδέλφια, είναι βέβαιο ότι για αυτόν τον τύπο πιστού εξητητή έχει ετοιμάσει πράγματα τα οποία στην ώρα του θα τα αποκαλύψει και να είσαι σίγουρος ότι είναι πολύ καλύτερα από αυτά που περιμένεις. Τώρα, τι γίνεται με τους άλλους, οι οποίοι δεν λειτουργούν με βάση αυτή τη λογική. Πριν λάβουν οποιαδήποτε απόφαση ή όταν τη διαπράξουν, δεν νοιάζονται αν ο Θεός εγκρίνει ή δεν εγκρίνει. Και επιπλέον, δεν λαμβάνουν τόσο πολύ σοβαρά υπόψη τον προφητικό λόγο. Δεν ψάχνουν δηλαδή να βρουν την λύση μέσα από αυτόν. Τι λέει ο Θεός για αυτούς? Και για αυτούς ο Θεός θα κάνει ό,τι μπορεί, αλλά με έναν άλλο τρόπο, επώδυνο. Όχι γιατί εκείνος αρέσκεται στους επώδυνους τρόπους, αλλά γιατί είναι το τελευταίο μέσο για να σώσει εκείνον ο οποίος περιπατεί με βάση την επιθυμία του. Ιδού λέει, πάντε εσείς οι ανάπτοντες πυρ, όλοι εσείς δηλαδή που περιπατείτε με βάση το δικό σας το φως, που κάνετε τα δικά σας, που αυτενεργείτε, που θεωρείτε ότι τη λύση δεν την έχει ο Θεός, αλλά βρίσκεται στη δικιά σας επιθυμία, και περικυκλούμενοι με σπινθήρας, είστε περικυκλωμένοι, κατηλημένοι, κυριαρχημένοι από χίλιες δυο γνώμες, επιθυμίες και δικά σας θέλω, περιπατείτε εν το φωτί του πυρός σας, όχι στο φως του Πνεύματος του Αγίου, περιπατείτε εν το φωτί του πυρός σας και δια των σπινθήρων τους οποίους εξύψατε. Περιπατείτε δηλαδή με βάση είτε ανθρώπινες παραδόσεις, είτε ανθρώπινα στηρίγματα, είτε ιδιωτικές δραπετεύσεις, είτε προσωπικά θελήματα. Περπατάτε στο φως της δικής σας επιθυμίας, σαν να λέει ότι τη δικιά σας επιθυμία τη βαφτίζεται οδηγία Πνεύματος Αγίου. Και όλα αυτά τα οποία ακούτε κάθε τόσο, τα θεωρείτε παροχημένα και του νόμου. Ενώ ο Θεός προσπαθεί να σας γλιτώσει από τον γκρεμό. Ενώ ο Θεός κάνει ό,τι είναι δυνατόν να σας έχει στο φως του, δηλαδή μέσα στις απαντήσεις, μέσα στις εκβάσεις, μέσα στη χάρη, μέσα στην κοινωνία μαζί του, μέσα στο γέμισμα του ουρανού. Εσείς λοιπόν που μπήκατε σε αυτή τη διαδικασία, εν λύπη θέλετε κοίτεστε. Στην αρχή θα χαρείτε. Θα πείτε ότι αυτό έπρεπε να κάνω. Τι τους άκουγα όλους αυτούς τους φανατικούς τόσα χρόνια. Περνάω καλά. Επιτέλους ξαναζώ. Επιτέλους αποκτήσε νόημα η ζωή μου. Και μετά από κάποιο καιρό τα γεγονότα θα έλθουν να διαψεύσουν τις προσδοκίες σας. Και οι προσδοκίες σας
δεν θα επαληθευθούν. Και τούτο έγινε υπό τις χειρός μου. Εγώ επέτρεψα γεγονότα τέτοια για να λυπηθείτε. Κύριε, τι είναι αυτά που μας λες, είσαι τιμωρός? Αποφασίσαμε να βρούμε τη χαρά σε μια δική μας επιλογή, σε ένα δικό μας θέλω, και εσύ γι' αυτό το λόγο θα μας τιμωρήσεις με λύπη? Όχι, δεν θα σας τιμωρήσω με λύπη, αλλά θα προσπαθήσω να σας σώσω με λύπη. Γιατί είναι γεγραμμένον ότι η λύπη εν την καρδία του ανθρώπου ταπεινώνει αυτήν. Και μόνον με αυτόν τον τρόπο θα μπορέσω να επικοινωνήσω μαζί σας και να κυριαρχήσω στη ζωή σας, ώστε να είστε ελεύθεροι. Γιατί αν εγώ είμαι κυρίαρχος στη ζωή σας, εσείς θα είσαστε ελεύθεροι. Μόνον στο ταπεινό πνεύμα έρχεται η χάρις. Στο προσωπικό φωτισμό της δικιάς μου επιθυμίας δεν υπάρχει χάρις. Υπάρχει ελευθερία, παύλα δουλεία. Είναι η ελευθερία της δουλείας. Δεν είναι η δουλεία της ελευθερίας. Είναι η ελευθερία της δουλείας. Ο άνθρωπος νομίζει ότι είναι ελεύθερος, αλλά είναι σιδεροδέσμιος. Και επειδή ο Θεός δεν μπορεί να σε βλέπει σιδεροδέσμιο, δεν μπορεί να βλέπει την δίθεν ευτυχία σου να σε καταστρέφει, έρχεται και τραβάει λίγο το χαλάκι. Και σιγά σιγά αρχίζουν τα πράγματα να μην ευωδώνονται, γιατί ο Θεός το κάνει επειδή σε νοιάζεται και δεν θέλει να σε χάσει στους αιώνας των αιώνων. Η λύπη εν την καρδία του ανθρώπου ταπεινώνει αυτή. Και στην ταπείνωση έρχεται η χάρις. Και στη χάρη ο άνθρωπος είναι αληθινά ευτυχής και ελεύθερος. Βέβαια, το καλύτερο θα ήταν και είναι να μην μπει ο Θεός σε μια τέτοια διαδικασία μέσα από την απίθμενη αγάπη Του, ώστε με έναν τρόπο επώδυνο να με σώσει και να με λυτρώσει. Αντί να περπατάει κάποιος στο φως του πυρός Του, έχει τη δυνατότητα να περπατάει στο φως του Πνεύματος του Αγίου, στη φωτιά του Πνεύματος του Αγίου. Γι' αυτό και ο Ιωάννης ο βαπτιστής είπε ότι εγώ σας βαπτίζω εν ύδατι, μετά από εμένα όμως έρχεται ο βαπτίζων εν Πνεύματι Αγίο και πυρί. Στη φωτιά του Πνεύματος του Αγίου έρχεται η ελευθερία και η πληροφορία και η οδηγία. Ο λαλών γλώσσα αναγνώριστον εαυτόν οικοδομεί. Μέσα στην φωτιά της εν Αγίω Πνεύμα της προσευχής, εάν μείνεις και παραμείνεις, θα δεις κάποια στιγμή μέσα σε αυτή τη διαδικασία τον Θεό να δίνει μήνυμα. Και αν κινηθείς προς αυτή την κατεύθυνση, όσο και αν αυτό σου φαίνεται τώρα που τα ακούς βαρετό ή μάλλον απίστευτο, θα γευθείς και τη δικαίωση, γιατί ο Θεός δικαιώνει εκείνους που Τον εμπιστεύονται και διοικεί εκείνους που ψάχνουν να βρουν το μήνυμα στη φωτιά, όχι της επιθυμίας τους, αλλά του Πνεύματος του Αγίου. Αυτούς τους χρησιμοποιεί και σε αυτούς φανερώνεται ένδοξος κατά χάριν. Αμήν.